Για ποιον χτυπάει καμπάνα. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρύς. Χαίρετε καλή μου φίλη, χαίρετε καλή μου χριστιανοί. Καλή χρονιά, ευλογημένη χρονιά και εύχομαι όλοι μας όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή να πιάσουμε γιατί είναι καιρός πλέον το Χριστό από το ποδάρι και να μην τον αφήνουμε. Γιατί έρχονται δύσκολα χρόνια όπως λέει ο γέροντας ασκητής από τα καυσοκαλίβια, ο πατήρ Βασίλειος. Κάθε χρόνο θα υπάρχουν και περισσότερες δυσκολίες. Καλή χρονιά λοιπόν και θα είναι καλή χρονιά αν είναι χρονιά μετανοίας, αν επιστρέψουμε όλοι μας στο θησαυρό που λέγεται Ορθόδοξη Πίστη. Αν γυρίσουμε την πλάτη στον πονηρό και αρχίσουμε να ακολουθούμε τις συνταγές ευτυχίες που έχει προσφέρει προς τον άνθρωπο που αγαπά πάρα πολύ ο τριαδικός και μόνος αληθινός Θεός. Για να δούμε όμως τι μας ετοιμάζουν τα, τα γκαλάκια, τα σύγχρονα τα αγκαλάκια, τα άθεα τα αγκαλάκια της κυβέρνησης, αλλά και τα αγκαλάκια που δρούν πλέον ανεξέλεγκτα μέσα στο χώρο της Εκκλησίας και αυτά που μας ετοιμάζουν για το 19 και θα πρέπει και είναι καιρό πλέον να αφήσουμε όπως έλεγαν οι ιερείς μας τους καναπέδες, τους απολαυστικούς καναπέδες και να ξεσηκωθούμε. Ετοιμάζουν λοιπόν καινούργια χαράτσια. Χαράτσια όχι μόνο στις τσέπες μας αλλά και πνευματικά χαράτσια. Τι εννοώ. Από το τέλος Μαρτίου έρχεται το λεγόμενο εθνικό περισιολόγιο. Κανείς δεν έχει πάρει είδηση. Αυτό αν λειτουργούσαν σωστά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα αποτελούσε πρώτη είδηση κάθε μέρα με συζητήσεις πάνω σε αυτό. Τι είναι το εθνικό περιουσιολόγιο αν ρωτήσετε τους περισσότερους Έλληνες δεν το γνωρίζουν. Και πού είχε εφαρμοστεί αυτό είχε εφαρμοστεί Μία και μόνη φορά στην Ελλάδα, στην Ευρώπη δεν εφαρμόστηκε ποτέ, εφαρμόστηκε επί γερμανικής κατοχής στη Θεσσαλονίκη από το Χίτλερ για τους Εβραίους, τις Θεσσαλ... Έλληνες πολίτες της Θεσσαλονίκης. Και πού αποσκοπεί το περιουσιολόγιο, το οποίο αποτέλεσε πρόταση του νεοταξίτη, Γιάννη Βαρουφάκη. Ξέρετε πόσο άρεσε η πρότασή τους στους Ευρωπαίους. Αποσκοπεί στο να καταλυστέψουν ότι έχουν ή ότι έχει απομείνει θα έλεγα καλύτερα στα σπίτια των Ελλήνων. Και θα το φέρουν τέλος Μαρτίου με ειδικό νομοσχέδιο. Και πέραν, αυτό, πέραν αυτού έρχεται μέσα στο 2019 και η έκδοση νέων ταυτοτήτων. Το 2015 ο υπουργός, ο τότε υπουργός εσωτερικών, ο Ουρουμπλής, Παναγιώτης Κουρουμπλής, εγώ δεν γράφω κύριος, γιατί αυτοί δεν είναι κύριοι. Και ας μου κάνουν μήνυση. Κύριος είναι αυτός που ελέγχει τον εαυτό του. Αυτός που έχει σεβασμό στις αξίες και στα ιδανικά. Αυτοί που δεν σέβονται τη γλώσσα μας, την ιστορία μας, τα ιδανικά μας, δεν είναι καν κύριοι. Γι' αυτό λοιπόν τους αποκαλώ απλώς με τον τίτλο που φέρουν. Υπουργό Παναγιώτης Κουρουμπλής λοιπόν το 2015 στον τότε εκπρόσωπο του Ίνκα και σε άλλους εκπροσώπους φορέων που τον επισκέφτηκαν όπως τον πρόεδρο του Ελκής είχε πει ότι η έκδοση νέων ταυτοτήτων θα ανασταλεί επαόριστον το 2015 μόλις ανέλαβε. Γιατί λέει το κόστος ανέρχεται στα 80 εκατομμύρια και δεν μας επιτρέπουν τα μνημόνια που ισχύουν να προβούμε και σε ένα τέτοιο επιπλέον έξοδο στη χώρα. Βέβαια μετά από λίγο κάποιοι τον μετέπισαν και άρχισε να λέει και ενώπιον του μακαριωτάτου, του καλού μας αρχιεπισκόπου, αυτού του μπροστάρι που μπαίνει μπροστά στα εθνικά μας θέματα και τραβάει μπροστά και μας αφήνει όλους με το στόμα ανοιχτό, με φωνές, με σκληρότητα, με έπαρση εθνική. Αυτόν λοιπόν τον αρχιεπίσκοπο μπροστά του είχε πει ο Παναγιώτης ο Κουρουμπλής ότι δεν θα αφήσει τον Υπουργείο Εσωτερικών εάν δεν βγάλει τις νέες ταυτότητες. Άλλαξε δηλαδή. Άλλα έλεγε στους φορείς που τον επισκέφτηκαν, άλλαξε μετά. Βέβαια μετατήθηκε μετά από αυτό, μετατέθηκε σε άλλο Υπουργείο, στο Ναυτιλίας και ίσως ξέχασε τι είχε πει για τις ταυτότητες. 80 εκατομμύρια λοιπόν ήταν ακριβές τότε οι ταυτότητες. Τώρα πάνε στα 350 εκατομμύρια το κόστος έκδοσης ταυτοτήτων και σε αυτό προστίθεται και άλλο ένα χαράτσι που θα πληρώνουμε εμείς για να, βγάλουμε, για να μας φακελώσουν για το καλό μας. Ποιο είναι το χαράτσι. 10 ευρώ στο πρωτόκολλο, παράβολο, συγγνώμη, 10 ευρώ λοιπόν παράβολο συν 10 ευρώ για ειδική φωτογραφία στις προδιαγραφές που αυτοί θα ζητήσουν. Δηλαδή κάθε Έλληνας πολίτης για να φακελωθεί για το καλό του θα δίνει και ένα εικοσάρικο, 20 ευρώ. Δηλαδή θα μαζέψει το κράτος 190 εκατομμύρια, 180 εκατομμύρια ευρώ από παράβολα και από φωτογραφίες και όλα τα συναφή και θα πληρώσει για την έκδοση των ταυτοτήτων για το τσιπάκι και αυτά και άλλα 350 εκατομμύρια. Ζαλιστήκατε. Γιατί εγώ ζαλίστηκα στα νούμερα αυτά. Ποιο κοροϊδεύει ποιον. Ποιο κοροϊδεύει ποιον. Έρχεται λοιπόν και το θέμα των ταυτοτήτων και το εθνικό περιουσιολόγιο και έρχεται και η ελπίδα μας. Οι μαθητές των σχολείων της Βορείου Ελλάδος της Μακεδονίας μας, της Θράκης, της Ιπύρου, της Θεσσαλίας, πιθανόν να αρχίσουν και στην Αθήνα, μαθητές των δημοτικών σχολείων, τα οποία, οι οποίοι αναλαμβάνουν, γιατί έχουν την ελπίδα μέσα τους και ακόμη έχουν τις αξίες και τα ιδανικά με στην καρδιά τους, με καταλήψεις να προστατεύσουν την ιστορία μας και ό,τι έχει απομείνει σε αυτή τη χώρα και σε αυτούς συμπαρίσταται έστω και αργά. Έστω και αργά συμπαρίστανται 22 Μητροπολίτες. Άργησαν. Αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. 22 λοιπόν Μητροπολίτες εξέδωσαν μια ανακοίνωση η οποία σε αντίθεση με τον εθνικό ευεργέτη στον σκληρό αυτόν αρχιεπίσκοπο που έχουμε το φωνακλά τον αρχιεπίσκοπο ο οποίος δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί του και βγαίνει μπροστά και φωνάζει όταν είναι κάτι για την Ελλάδα μας και για την Ορθοδοξία μας ενώ τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο είδατε πόσο φωνάζει μέσα από τη σιωπή του σε αντίθεση λοιπόν με αυτόν που έλεγε ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι πολιτικό αμυγό ζήτημα και δεν ενδιαφέρει την Εκκλησία και γι' αυτό δεν θα συμμετάσχει η Εκκλησία στα συλλαγητήρια αυτά έλεγε στην αρχή με απόφαση τη Συνόδου. Μετά το άλλαξε, τον παρέστηρε ο κόσμο, γιατί δεν περίμενε να γίνει τέτοια μεγάλη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, ούτε περίμενε να παρευρεθούν σε αυτή, έστω και με το ζόρι. κάποιοι αρχιερείς, που του πήραν τότε οι Κρή, τα παλικάρια από την Κρήτη και του πήγαν πάνω στην εξέδρα που είχε στηθεί στο Λευκό Πύργο. Α κάνουμε όμω ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με μια αποκάλυψη που θα σπάσει κόκαλα. Καλοί μου χριστιανοί και καλές μου χριστιανές, καλοί μου φίλοι. Ξέρετε, θα προχωρήσει ο Τσίπρας, θέλει δεν θέλει, γιατί το έχει υποσχεθεί, την συμφωνία των Πρεσπών, είτε καεί από τον Καμένο, είτε δεν καεί. Θα προχωρήσει λοιπόν να την περάσει στη Βουλή και θα την περάσει με το ποτάμι, ποταμίσια, σε λίμνη, πήγε στο ποτάμι και από τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να ξεφύγει κανένα έτσι τύπου Δένδια και τα λοιπά ξέρω εγώ να πούνε ότι είναι καλή συμφωνία επειδή εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Σόρος και του τον Ρότσιλ της οικογένειας Ρότσιλ και να την ψηφίσουν για να περάσει συμφωνία θα σας αποκαλύψω λοιπόν γιατί θέλει να την περάσει τη συμφωνία ο άθεος πρωθυπουργός και αυτό θα το ακούσετε για πρώτη φορά από αυτή εδώ την εκπομπή Ξέρετε, στη Βουλή αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές μηνύσεις που έχουν κατατεθεί από σπουδαίες προσωπικότητες, στρατηγούς, πρώην στρατηγούς, δικηγόρους, μεγαλοδικηγόρους και άλλους πολιτικούς και απλούς πολίτες εναντίον του Πρωθυπουργού και του Νίκου του Κοντζιά για έσχατη προδοσία με αφορμή τη Συμφωνία των Πρεσπών. Εξετάζοντας λοιπόν αυτές τις μηνύσεις, πολλές εκ των οποίων εμείς έχουμε ήδη στα χέρια μας, μας τις έχουν δώσει άνθρωποι που τις κατέθεσαν, υπάρχει σοβαρότατος λόγος, αύριο αν χάσει ο Τσίπρας τις εκλογές που θα τις χάσει, δεν θα παραδώσει βέβαια την εξουσία, είναι άλλο αυτό, υπάρχει σοβαρότατος λόγος αυτός που θα κερδίσει τις εκλογές να κινήσει μία. Τέτοια διαδικασία και να δημιουργηθεί ειδικό δικαστήριο για εσχάτη προδοσία εναντίον του Τσίπρα και του Κοτζιά. Αυτό το γνωρίζει ο Πρωθυπουργό. Τι του έχουν υποσχεθεί οι ξένοι για να τον προστατεύσουν. Όλοι αυτοί δηλαδή που θέλουν οι γερμανοτσολιάδες μαζί συνεργάτες στην Ελλάδα και οι Γερμανοί της Μέρκελ και όλοι αυτοί οι δυνάστες. Τι του έχουν υποσχεθεί του νεαρού Πρωθυπουργού. Μη σε νοιάζει αυτό υπέγραψε εσύ τη συμφωνία και θα σου δώσουμε μέσα στο 19 και πριν τις εθνικές εκλογές θα σου απονείμουμε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης με αφορμή τη συμφωνία για να σε καλύψουμε να μην πας για εσχάτη προδοσία να την γλιτώσεις γιατί ένας που έχει βραβευτεί για μια συμφωνία υποτιθέμενη ειρήνης δεν μπορεί να κατηγορηθεί για εσχάτη προδοσία θα εκτίθεται το κράτος και έτσι προσπαθούν το νεαρό άθεο πρωθυπουργό να τον προστατεύσουν με ένα νόμπελ ειρήνης. Θα πάρω το νόμπελ ειρήνης και μετά το κράτος για να μην φάνει αναξιόπιστο απέναντι σε όλους αυτούς που ψήφισαν για να πάρει το νόμπελ ειρήνης θα μερίσει τις μηνύσεις και θα τη βγάλει λάδι που λέμε. Αν πώς... Οι Γερμανοί και οι Αμερικανοί ή να μην πω Αμερικανοί γιατί οι Αμερικανοί δεν είναι πίσω είναι οι σιωνιστές, το βαθύ Αμερικανικό κράτος που θέλουν να δημιουργήσουν ένα τεχνητό κρατήδιο να του δώσουν γλώσσα και ιστορία δανεικές ή να ελεηλατήσουν τη δική μας ιστορία για αυτούς του έχουν υποσχεθεί ότι θα τον προστατεύσουν αλλά δεν θα τον προστατεύσει ο Θεός και αλλή μονό του αλλή μονό του. Γιατί αν εξελιχθούν όπως φαίνεται πως θα εξελιχθούν τα πράγματα μέσα στο 19 και στο 20, να ξέρετε ότι θα στηθούν εκτελεστικά αποσπάσματα για τους εθνομεδινιστές και τους προδότες. Νόμιμα αποσπάσματα. Αυτά λοιπόν για τη Συμφωνία των Πρεσπών και πώς προσπαθεί ο Τσίπρας να γλιτώσει αυτά που του καταλογίζουν για ισχάτη προδοσία τα οποία όπως λένε οι νομικοί του σύμβουλοι και μαθαίνουμε ευσταθούν γιατί δεν μπορείς να πας να υπογράψεις μια συμφωνία χωρίς την έγκριση Υπουργικού Συμβουλίου χωρίς την έγκριση της Βουλής δεν είσαι πρωθυπουργός έχεις κάποια θεσμικά όργανα τα οποία πρέπει να σέβεσαι δεν μπορεί να κάνετε του κεφαλιού σα. Δεν μπορεί ο Υπουργό Ναυτιλία να αγοράζει πλοία και να γίνει ηφοπλιστή. Υπάρχουν θεσμοί, υπάρχουν έλεγχοι. Και ειδικά σε ένα τέτοιο, σε ένα μείζον εθνικό θέμα. Αντίστοιχο λοιπόν εθνικό θέμα είναι και το περιουσιολόγιο, είναι και οι ταυτότητε. Α αρχίσουμε από το περιουσιολόγιο, το οποίο θα είναι και το πιο πρόσφατο, μια και οι ταυτότητε θα καθυστερήσουν λίγο γιατί ο διαγωνισμός τουλάχιστον θα καθυστερήσει γιατί μας λένε θα πάει τον Ιούνιο και μας κοροϊδεύουν κιόλας ότι όλη η Ευρώπη έχει ταυτότητες τέτοιου είδους και χίλια δυο πράγματα. Θα προηγηθεί λοιπόν το φακέλωμα των 8,5 εκατομμυρίων Ελλήνων φορολογουμένων. Πώς? Ηλεκτρονικό φακέλωμα για εκεί το Εθνικό Περισσιολόγιο. Θα πρέπει λοιπόν στο τέλος Μαρτίου κάθε Έλληνας πολίτης να δηλώνει την αξία των αντικειμένων που έχει στο σπίτι του. Την, τα απορρισσιακά του στοιχεία. Πόσα σπίτια έχει, αν έχει αυτοκίνητο το οποίο δεν το κινεί γιατί ο, θέλει να αποφύγει τη φορολογία και έχει βγάλει τις, τις πινακίδες και το έχει αφήσει σε αχρηστία το αυτοκίνητο του επειδή κάποιοι το έβαλαν σε αχρηστία λόγω της φορολογίας, παράνομα βέβαια, όλα αυτά είναι παράνομα. Αυτά λοιπόν θα μαζευτούν όλα τα στοιχεία, ακόμη και τα χρήματα και εκεί αποσκοπούν γιατί όπως είπε η Τράπεζα της Ελλάδος αποκαλύπτονται οι ψεύτες και οι απαταιώνες μόνοι τους. Η Τράπεζα της Ελλάδος είπε προσφάτως ότι βρίσκονται λέει στα ελληνικά σπίτια και νοικοκυριά 32 δισεκατομμύρια ευρώ σε μετρητά τα οποία δεν έχουν επιστρέψει στις τσέπες τους, στις τράπεζες, δηλαδή στις τσέπες των Ρότσιλτ, γιατί οι τράπεζες αυτό εξυπηρετούν, μην το ξεχνάμε. Και αυτά τα 32 δισεκατομμύρια πρέπει να δηλωθούν. Αν δεν δηλωθούν και έρθει κάποιος έφορος στο σπίτι, γιατί το νομοσχέδιο που θα προωθηθεί θα εδίνει τη δυνατότητα στον έφορο μαζί με τον χωροφύλακα ή τον αστυνόμο, να έρχεται λοιπόν στο σπιτάκι σου κάποια στιγμή και να σου κάνει έλεγχο. Και αν βρει ένα πίνακα αξία ενό εκατομμυρίου, ξέρω εγώ, λέω λόγου χάρη, δραχμών το οποίο έχει δηλώσει, εσύ ξέχασε πόσο το πήρε και το έχει δηλώσει ότι δεν έχει καμία αξία. Αυτοί θα το αξιολογούν. Είναι τεχνοκράτε. Και θα σου πουν αν αυτή, αυτός ο πίνακα έχει αξία 4.000 ευρώ. Άρα έχουμε τεκμαρτό. Έχουμε αξία αντικειμενική. Αν σου βρουν και χρήματα τα οποία δεν έχεις δηλώσει και εκεί αποσκοπούν, κατάσχονται υπέρ της πολιτείας. Έτσι είχε βάλει ο Χίτλερ στο χέρι της περιουσίας των Εβραίων πολιτών που ζούσαν στην Θεσσαλονίκη. Του ζήτησε αρχικά να γράψουν την περιουσία τους, να την καταγράψουν στο περιουσιολόγιο. Στα βήματα λοιπόν του Χίτλερ και οι εθνομηδενιστές του ΣΥΡΙΖΑ και ο άθιο Πρωθυπουργό. λέτε ο Τσίπρας να θέλει να μοιάσει το Χίτλερ. Δύο ώρα πιθανό. Γιατί αυτές οι νοοτροπίες και αυτή, αυτά τα οποία πράττει και με τις ταυτότητες αλλά και με το περιουσιολόγιο, μόνο σε αυτό προσδοκούν πιστεύω. Να πάρει τη δόξα του Χίτλερ. Για να δούμε λοιπόν τι γράφει, τι ανακοίνωσε του Υπουργείο ότι προχωρεί. Αυτή είναι η πρόταση, είπαμε, του Βαρουφάκη, του Γιάννη του Βαρουφάκη, ο οποίο έκανε την πρόταση αυτή για να βάλει λύση στο χέρι τη περιουσία των Ελλήνων. Να τι φορολογεί σωστά, να μην χαθεί κανένα ευρώ. Και οι οικονομίε που έχει η γιαγιά και ο παππού, για τα εγγόνια, για τα παιδιά του, για μια δύσκολη ώρα, αυτέ θα φορολογούνται πλέον. Θα αποτελούν εισόδημα αυτό που έχουμε το κομπόδεμο που διατηρούν κάποιοι κάτω από το σπίτι τους. Θέλουν να βάλουν χέρι στα χρήματα και στις αξίες. Έχεις ένα χαλί αξίας επειδή είναι περσικό και δεν το έχεις δηλώσει, κατάσχεται. Πού θα το πάνε, έχουν αυτοί τόσοι λαθρομετανάστες θα έρθουν. Και κάτι άλλο, το οποίο δεν έχετε παρήδηση, με τη συμφωνία που υπέγραψε προσφάτως Θυμόσαστε ο καλό μα ο Πρωθυπουργό τι είχε πει, ότι το 2030 δεν θα έχουμε πρόβλημα με τι συντάξει. Ξέρετε γιατί το είπε. Γιατί σκέφτεται να φέρει στην Ελλάδα πολλά εκατομμύρια ξένου λάθρομετανάστες γιατί τώρα δεν θα είναι λάθρομετανάστες θα είναι μετανάστε γιατί θα έρχονται με τη βούλα του ΟΗΕ. Θα του νομιμοποιήσει, θα του βάλει στα χωριά, οπότε θα τονωθεί η οικονομία από αυτού θα αποτελεί βέβαια, δεν τον νοιάζει άμα είναι οι Έλληνε άμα γίνουν μειονότητα, τον νοιάζει να δουλεύουν σωστά τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία θα εισπράττουν πλέον, θα έχουν εισπράξεις, να, ή να έχουμε περισσότερους φόρους αφού θα υπάρχουν περισσότερα πρόσωπα, δεν τον νοιάζει αν θα καταστραφεί το έθνος και η Ελλάδα. Είναι εθνομιδενιστές, δεν έχουν σημασία αυτοί το έθνος. Ουδετερόφρισκο κράτο, εθνομιδενιστές, δεν έχουν, αυτοί δεν έχουν σύνορα, δεν αγαπούν τη χώρα, δεν αγαπούν την πατρίδα. Δεν θυμόσαστε που είπε κάποτε ότι οι θάλασσες δεν έχουν σύνορα. Έτσι δεν απάντησε κάποτε ο Τσίπρας. Όταν του είπαν για το Αιγαίο. Η θάλασσα λέει το Αιγαίο δεν έχει σύνορα. Αν τη λες μωρα. Που σε βρήκαμε σένα και σε φέραμε και κάθισες στρογγυλοκάθισες του Μαξίμου. Για να δούμε λοιπόν τα βασικά χαρακτηριστικά του περισσιολογίου. Χρήστε λέει του συστήματος θα είναι όλοι οι φορολογούμενοι καθώς και τα στελέχη της φορολογική διοίκησης. Το σύστημα θα υποστηρίζει την υποδοχή και ενσωμάτωση δεδομένων περιουσίας από άλλα πληροφοριακά συστήματα της ΑΔΕ και άλλων φορέων, δηλαδή της εφορίας. Α, ακόμα και στην περίπτωση κατά την οποία αυτά δεν τηρούνται μηχανογραφικά. Δηλαδή ό,τι έχεις και δεν έχεις θα ψάχνουν συμβόλαια, θα ψάχνουν καταστάσεις, θα περάσουν μέσα στο περιουσιολόγιο και είναι και εύκολο, θα περάσουν και στα χέρια των χάκερ. Και αν ας πούμε για παράδειγμα ο φίλο μα ο Γιώργος εδώ, Κωνσταντινίδη, που είναι και η χολύπτη μα, έχει στο σπίτι του, βρω εγώ ω hacker, ότι στο σπίτι του έχει 100.000 ευρώ αξία. Θα πω συμφέρει να πάμε το σπίτι του Γιώργου του Κωνσταντινίδη, γιατί θα γίνουμε πλούσιοι κατά 100.000 ευρώ. Και θα ξέρουμε και ποια θα πάρουμε. Θα πάρουμε τον πίνακα τάδε, το χαλί το περσικό που έφερε η μάνα του από το, από το εξωτερικό, ή θα πάρουμε και το αυτοκίνητο που έχει και έχει τέτοια αξία κάτω, θα το πουλήσουμε ανταλλακτικά, θα τα υπολογίζει ο χάκερ και θα χτυπάει σπίτια. Βέβαια θα ξέρει σε κάθε σπίτι τι έχει, δεν πάει να έχουν συναγερμού. Αν ξέρει ότι σε ένα σπίτι βρίσκεται 500.000 ευρώ, θα το χτυπήσει, θέλει, δεν θέλει. Θα ξεπεράσει συναγερμού, θα ξεπεράσει όλα τα εμπόδια για να το καταλυστέψει. Αυτό είναι μία πλευρά που θα. από του χάκερ. Η άλλη πλευρά είναι οι Γερμανοί. Αυτοί θα ληστεύουν. Αυτοί θέλουν να, μα μας πάρουν τις περιουσίες. Κοιτάξτε, θέλουν τον Έλληνα να τον γδίσουν. Ξέρετε τι βγάλανε προσφάτως τώρα, αρχές Ιανουαρίου. Θα επιδοτούνται οι κτηνοτρόφοι που θα καταστρέφουν τα κοπάδια τους. Ξέρετε γιατί το κάνανε αυτό. Αν δεν ξέρετε να σας το πω εγώ. Γιατί στ επάρκεια, στο μοναδικό που έχει μείνει να έχουν επάρκεια οι Έλληνες, είναι στα Αρνιά και στα κατσίκια. Υπάρχουν 25 εκατομμύρια γηδοπρόβατα σε όλη την Ελλάδα. Άρα είναι 1,5 θα έλεγα, ή 2 γηδοπρόβατα για κάθε Έλληνα. Περίπου. Και αυτά λοιπόν, αυτή την επάρκεια θέλουν να την κόψουν. Γιατί? Γιατί θέλουν η Ελλάδα να είναι ένα τουριστικό θέρετρο, χωρίς να έχει επάρκεια σε τίποτε, ούτε σε Ελλάδα, ούτε σε ελιές, ούτε σε. να, μην, να κάνει εξαγωγέ εισαγωγέ, να μην έχει εξαγωγέ. Γιατί? Γιατί θέλουν τα λεφτά που θα δίνουν οι Γερμαναράδε για να κάνουν τι διακοπέ του, να τα παίρνουν μέσα από τα προϊόντα που θα μα πουλάνε. Καταλάβατε τώρα ποιο είναι το μυστικό. Γιατί επιδοτούν να χαλάσουμε τα κοπάδια μα, να χαλάσουμε τα σπίτια μα, να μα καταλιστέψουν να μην έχουμε τίποτα, να μα κάνουν σερβιτόρου, εξαρτώμενου. Οι Γερμανοί μα μας έχουν άχτη ήθελαν να κάνουν τον δικό του τον βασιλιά κάποτε, να τον κάνουν αυτοκράτορα τη αυτοκρατορία τη Ρωμανία. Δεν το κατάφεραν αυτό. Και μα μισούν. Θα σα πω και κάτι άλλο, θα σα αποκαλύψω. Ένα γνωστό φίλο, δεν θα σα πω τι έκανε, μεγάλο χρυσοχό, από τα δυνατά ονόματα τη πιάτσα, μου αποκάλυψε πριν από λίγε μέρε ότι το 2010 οι Γερμανοεβραίοι τον αναζήτησαν και το έκλεισαν ραντεβού στην παραλία, σε ένα εστιατόριο ακριβό της παραλίας, το οποίο το έκλεισαν πριβέ. Οι Γερμανοεβραίοι το έκλεισαν το εστιατόριο και ήταν 13 άτομα μέσα. Δύο χρυσοχόοι μεγάλα ονόματα και αυτοί οι δυνάστες της Ελλάδος, οι Γερμανοεβραίοι. Τι του πρότειναν λοιπόν, τι τους πρότειναν θα έλεγα. Να μαζέψουν το χρυσάφι από τα σπίτια των Ελλήνων, λόγω των μνημονίων. Και τους είπαν ότι εμείς θα χρηματοδοτήσουμε καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ένα χειροδανιστήρια, για να δώσετε μετρητά και να παίρνετε το χρυσό, το οποίο θα το κάνετε σε πλάκες και θα το δίνετε σε μας. Πώς, υπάρχει δίωδος μέσω Τουρκίας, μέσω Βουλγαρίας ή μέσω ξέρω εγώ από κάποιο άλλο καραβάκια που κυκλοφορούν στο Αιγαίο και αρμενίζουν και πάνε ξέρω εγώ προς την Κωνσταντινούπολη, περνάνε από την Ουκρανία, τώρα είναι και η Ουκρανία δικό τους μέρος και τα περνάνε προς τη Γερμανία, προς, το, προς τη Βόνη και στο Βερολίνο, εκεί που έχουν τα κέντρα τους, τα εβραϊκά κέντρα οι σιωνιστές. Και είπε όχι ο άνθρωπος. Είπε όχι γιατί εγώ έχω λέει μια οικογένεια, φοβήθηκε. Και είπε όχι δεν μπορώ να το κάνω αυτό λέει. Και μετά λέει εγώ θα πάρω την περιουσία των Ελλήνων. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο να παίρνω εγώ το δαχτυλίδι που θα δώσει η νοικοκυρά για να πληρώσει τη ΔΕΗ σε αυτούς τους άχρηστους πολιτικάτιδε. Για ποιο λόγο να τους παίρνω αυτό που έδωσε τη βέρα της που έδωσε ο άντρα της για να παντρευτούνε και να το κάνω εγώ χρυσάφι για να πηγαίνει στις έπες. Αυτά σκεφτόταν και είπε όχι. Και τι του πρότειναν. Του λέει ω αρχή τη συμφωνία μα, αγαπητέ κύριε, θα σα δώσουμε ω δώρο 500.000 ευρώ για τα πρώτα έξοδά σα. Και μετά εδώ είμαστε εμεί. Όλη η χρηματοδότηση των καταστημάτων θα γίνει από εμά. Η αλυσίδα. Αυτά του είπανε. Τα ακούσατε, καλοί μου χριστιανοί. Ακούσατε πως δουλεύουν σε βάρος τις πατρίδες μας. Δεν είναι καιρός λοιπόν να ξεσηκωθούμε. Αμ, θα ξεσηκωθούμε που θα πάει. Θα μας παρασύρουν οι μαθητές του δημοτικών και των υπηαγωγείων που άρχισαν ήδη να φωνάζουν και να αντιδρούν. Γιατί εκεί υπάρχει αγνότητα. Σε εμά απουσιάζει η αγνότητα. Θα μας ξεσηκώσουν αυτοί λοιπόν οι μαθητές για να αντιδρούμε σε όλους αυτούς τους απατεώνες. Τους πολιτικάντιδες που μας κοροϊδεύουν και δουλεύουν ως εκτελεστικά όργανα για άλλους. Έρχεται λέει και η Μέρκελ στην Ελλάδα τώρα. Α, γιατί έρχεται η Μέρκελ. Μήπως έρχεται για διακοπές χειμερινέ, Μήπως θα πάει για σκί στο Παρνασό. Α, μπορεί να μην πάει στον Παρνασό να ζητήσει να πάει στο Πύλιο ξέρω εγώ. Ή πάνω στη Βέρια εκεί. Μπορεί να πάει και στα Καλάβρητα. Να δει το, τη θηριωδία που έκαναν οι προγονείς του εκεί. Αλλά δεν θα πάει να τα δει εκεί στα μνημεία πόσο σκότουσαν Έλληνες γιατί δεν έχει δώσει αποζημιώσει. Εδώ δεν σκέφτεται να πάρει αποζημιώσει, σκέφτεται να μα ληστέψει. Να πάρει ό,τι έχει απονείμει ζωντανό σε αυτόν τον τόπο. Έβαλε λοιπόν ο Τσίπρας του παπάδε τώρα να κοιτούν στι τσέπε του και στο μισθολόγιο, πώ θα εξασφαλίσουν το μισθολόγιο. Καλή μου ιερή, είναι τελειωμένο για την κυβέρνηση αυτό. Είστε εκτό μισθολογίου. Να το καταλάβετε. Το ενιαίο μισθολόγιο τελείωσε για εσά. Και δεν το λέω εγώ, το λέω ο Γαβρόγλου. Τι συζητάνε, το παράλληλο μισθολόγιο στο οποίο θα σα εντάξουν προσωρινά για να μην αντιδράσετε, θα σα δίνουν κανένα δύο χρόνια του μισθού ακόμη. Το παράλληλο λοιπόν μισθολόγιο που θα σα βάλουν θα έχει λέει, θα είναι προσαρμοσμένο με αυτό των δημοσίων υπαλλήλων και θα παίρνει τι αυξήσει. τι αυξήσει, τι αυξήσει λέει των δημοσίων υπαλλήλων και θα έχει αυτή την αναλογικότητα. Αυτό σκέφτονται αλλά εκτός δημοσίου τελειώσατε από το δημόσιο. Σας κάνω λοιπόν να κοιτάτε τις τσέπες σας γιατί? γιατί, τον Οκτώβριο τον περασμένο αν θυμόσαστε μέσω του συνδέσμου μας του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος είχατε σηκώσει μπαϊράκι στον άθεο τον Τζίπρα και τι του είπατε. Είχατε καταγγείλει την συμφωνία των Πρεσπών και είπατε να είναι καιρό οι Έλληνε να ξεσηκωθούν από του καναπέδε και εμεί οι ιερεί. Και ο Τσίπρα τι έκανε, σα τιμώρησε με ποιο πρόσωπο, συνδιαλέχτηκε με τον εθνικό ευεργέτη του τόπου μας, με αυτόν τον εθνικό, το, την εθνική δυνατή φωνή, τον Μακαριότατο, τον Αρχιεπίσκοπό μας, τον κύριο Ιερώνι το θρησκευτικό μας προκαθήμενο. Συνεργάστηκε ο Τσίπρας για να σας κατεβάσει τα βλέμματα που προστιγμήν σηκώσατε προς τον ουρανό, να τα κατεβάσει στις τσέπες σας και να ασχολείστε τώρα με το αν εξασφαλίσετε το μισθό για την οικογένειά σας. Μα θα σας τα κόψουν όλα, θα σας τα πάρουν. Δεν το καταλαβαίνετε αργά ή γρήγορα, σας κοροϊδεύουν. Σταματήστε λοιπόν Έλληνες να κοιτάτε στις τσέπες σας και σηκώστε τα βλέμματα στον ουρανό και τότε εγώ σας υπόσχομαι, εγώ αυτός ο τυποτένιος που ακούτε, ο άχρηστος, εγώ σας υπόσχομαι ότι θα γεμίσουν και οι τσέπες σας όταν κοιτάξετε τον ουρανό και ζητήσετε τη βοήθεια του Θεού και ακολουθήσετε αυτά που λέει ο Θεός μας και ο Χριστός μας τότε σας το υπογράφω κιόλας θα σας το υπογράψω ότι αν ρίξουμε τα βλέμματα όλοι οι Έλληνες γονατιστοί και ρίξουμε τα βλέμματά μας προς τον ουρανό και μετανοήσουμε αλλάξουμε δηλαδή νοοτροπία και τακτική τότε θα δείτε ότι και οι τσέπες σας θα, θα γεννήσουν και τα μνημόνια θα τελειώσουν και α... ανάπτυξη θα έρθει στην Ελλάδα και ανάπτυξη από πού. Ο ουρανός θα τα φέρνει. Δεν θα δίνει το δάκο στις ελιές όπως έδωσε φέτος και χαθήκανε τα λάδια. Θα υπάρχει μια ομπρέλα από τον ουρανό, από τον τριαδικό θεό μας και δεν θα υπάρχουν ασθένειες. Τα δέντρα μας θα καρπίζουν, τα χωράφια μας θα ανθοφορούν και θα καρπίζουν και ο θερισμός θα είναι πολύ και οι σχέσεις μεταξύ μας που είναι το πιο σημαντικό θα αποκατασταθούν γιατί σήμερα ο ένας κοιτάει τον άλλον μέσα από το συμφέρον και μην μου πείτε πως δεν είναι αυτό αλήθεια για δέστε εσείς, κοιτάξτε τον καθρέφτη τον εαυτό σας και πέστε ότι πλησιάζω τον άλλον από απλή αγάπη και με θυσία να προσφέρω χωρίς να ζητάω τίποτε ποιος το κάνει αυτό σήμερα ελάχιστοι ελάχιστοι λοιπόν στο στήλο Ορθοδοξίας που κυκλοφόρησε χθες στα περίπτερα έχουμε μια μορφή και γι' αυτό σας ζητώ να το πάρετε γιατί θα είναι και στήριξη για μας εσείς είσαστε η μοναδική στήριξή μας υπάρχει μια σύγχρονη Άγια μορφή, που πολλοί Έλληνε δεν την ξέρουν. Περισσότερο έγινε γνωστός ο Γέροντας Σευμένιος, ο Άγιος Σευμένιος, εμείς τον έχουμε Άγιο πλέον, κοιμήθηκε προσφάτως, έγινε γνωστός στην Κρήτη, εκεί. Γνωρίστηκε, κατηχούσε, νουθετούσε, συμβούλευε και δίδασκε τη μετάνοια από το μοναστήρι του προφήτη Ηλία στα ρούστικα της Κρήτης. Μην χάσετε λοιπόν το στήλο της Ορθοδοξίας που έχει πολλές πολλές αποκαλύψεις. Δεν είναι μόνο το βιβλίο που προσφέρει. Είναι και η θεματογραφία η οποία είναι επίκαιρη και αναφέρεται σε αυτά που οι άλλοι σας κρύβουν. Ας κάνουμε όμως ακόμη ένα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε. Με την πλήρη λοιπόν λειτουργία του περιουσιολογίου και την εφαρμογή των έμεσων τεχνητών, τεχνικών ελέγχου η εφορία πλέον, καλοί μου χριστιανοί και καλές μου χριστιανές, θα έχει τη δυνατότητα να προσδιορίζει το πραγματικό φορολογητέο εισόδημα κάθε φορολογουμένο με βάση όλα τα έσοδα και τα έξοδά του, τα περιουσιακά του στοιχεία κινητά και ακίνητα και τις καταθέσεις του στις τράπεζες και στο σπίτι του και στην οικία του. Γιατί μπορεί κάποιο να κρατάει, είπαμε, χρήματα για ώρα ανάγκη και στην... στο σπίτι του. Άλλωστε τα Capital Control θορύβησαν και φόβησαν του Έλληνε και πολλοί έπαιρναν λίγα-λίγα και τα βάζαν στα... κάτω από τα σεντούκια του. Με την έναρξη λοιπόν του περιουσιολογίου, κάθε φορολογούμενο θα έχει πρόσβαση καθώ και δυνατότητα ελέγχου τη πληρότητα. Και αν δηλώναμε, ξέρω εγώ, 10.000 ευρώ ή 20.000 ευρώ ετησίως ως εισοδήματα αυτοί θα μας βρουν και άλλα θα μας πούν έχεις και αυτό έχεις και αυτό έχεις και αυτό άρα η αντικειμενική αξία αυτών που δηλώνεις δεν μπορεί να τα συντηρήσω όλα αυτά όταν έχεις 20.000 και ας κάνεις προσωπική δουλειά εγώ έχω ένα φίλο ας πούμε που φτιάχνει τα πάντα μόνος του στο σπίτι θα του πούνε όχι κύριε αυτά έχουν μεγάλη αντικειμενική αξία μπορεί εσύ να τα παίρνει, ξέρω εγώ 10 δραχμές, 10 ευρώ και να φτιάχνεις, αλλά η αξία του η πραγματική έξω, άμα έβαζες κάποιο μάστρο, έχει ένα χιλιάρικο, χίλια ευρώ. Άρα θα σε φορολογήσουμε για 1000 ευρώ που έδωσες για αυτή, την, για αυτή, τη δουλειά. Θα γίνονται τέτοια πράγματα. Θα δούνε πράγματα τα μάτια σας που δεν τα έχουν δει. Ξέρετε, οι Εβραίοι είναι φοβεροί στο να διεκδικούν, μαζί με τους Γερμανούς, τους φίλους τους, να διεκδικούν και να ληστεύουν τις περιουσίες των άλλων. Να το ξέρετε αυτό. Άλλωστε θυμόσαστε ότι το είχε κάνει και το... Ε, το θυμόσαστε με τον Άγιο Κοσμά τον Ετόλο του 1779. Τότε οι Εβραίοι της Υπήρου χρηματοδότησαν τον Κούρτ Πασά προκειμένου να συλλάβει και να εκτελέσει τον Άγιο Κοσμά τον Ετόλο. Ο λόγος, μα γιατί οι ίδιοι έχαναν χρήματα κέρδη και μειωνόταν το εισόδημά τους από το γεγονός ότι ο Ποτροκοσμάς με τον πύρινο λόγο του έπιθε τους σκλαβωμένους τότε Έλληνες χριστιανούς να τηρούν την αργία της Κυριακής. Άλλο θέμα και αυτό με τις αργίες. Καταραμένα τα λεφτά έλεγε ο Άγιος Κοσμάς που βγάζει κάποιο την Κυριακή. Και οι Εβραίοι επειδή έχαναν από τα εισοδήματά τους έριξαν, έδωσαν χρήματα στον Κουρτ Πασά για να του πάρει το κεφάλι. Και μάστα τα κεφάλια θέλουν να πάρουν. Αλλά έχουν βρει και χρηματοδοτούν τώρα στη θέση του Κουρτ Πασά είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας και οι του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτούς χρησιμοποιούν για να πάρουν τα κεφάλια των Ελλήνων. Και πάμε τώρα στο θέμα των ταυτοτήτων. Έχουμε και αυτά. Για να δούμε. Στην ταυτότητα. Δεν μας φτάνει λοιπόν θα έλεγα η ηλεκτρονική υποδούλωση που εφαρμόζεται με την υπέρογγη φορολόγηση και η οποία θα αυξηθεί. Αυξάνονται οι αντικειμενικές αξίες από το 19, αυξάνονται οι μεταβιβάσεις, άμα θες να μεταβιβάσεις κάτι στο παιδάκι σου θα αυξηθεί γιατί αφού αυξήθηκε η αντικειμενική αξία αυξάνεται και ο φόρος. Αυξάνονται λοιπόν και οι κατασχέσεις και οι πληστηριασμοί το 19 όλα αυτά αυξάνονται σε βάρος των Ελλήνων. Θυμόσαστε τι έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλών, ο Ιτωλός. θα σας φορολογήσουν τα πάντα. Η φορολόγηση τι είναι, τα παράθυρα, τα χαλιά, τις κότες, τα κοτέτσια, θα τα δηλώνει. <coughs> έχεις δύο κότες και κάνουν δύο αυγά, κάτσε ρε φίλε, από τα αυγά έχεις εισόδημα. Αν πήγαινε στο σούπερ μάρκετ θα έδινες ξέρω εγώ 40 λεπτά εσύ τα πήρε από τι κότε σου. Άρα 40 λεφτά εγώ θα σε φορολογήσω. Είναι εισόδημα αφού θα έπρεπε να το δώσει. Και έχουμε και τι κατσίκε και το γάλα και όλοι. Θα μας... δηλαδή δεν μπορώ να, να καταλάβω. Οι ταυτότητε τώρα που θέλουν να μα φτιάξουν. Οι ταυτότητε λοιπόν έρχονται σε συνδυασμό με την κατάργηση των μετρητών. Προσέξτε αυτό που σας λέω. Καταργούνται σιγά σιγά τα μετρητά το πήγανε στην αρχή 500 ευρώ λέει δεν μπορείς να διακινήσεις και να πληρώσεις τον άλλον παρά μόνο μέσω τραπέζης. Πρέπει να περάσουν από τον Τρότσιλτ να ελεγχθούν τα χρήματα αυτά για το μαύρο χρήμα. Για αυτούς όμως δεν ισχύει το μαύρο χρήμα. Για όλους τους βολευτές οι οποίοι παίρνουν σε 4 χρόνια, σε 8 χρόνια, σε δύο θητείες σύνταξη, κατοχυρώνουν το δικαίωμα της σύνταξης και λιγότερο από τα 8 χρόνια γιατί πολλές φορές η θητεία είναι σε δυο, λέει θητείες. Μπορεί να είναι και να πέσουν εκλογές ξέρω εγώ μέσα σε ανά δύο χρόνια. τι δεν ξέρω τι θα κάνουν. Μειώνουν λοιπόν τα μετρητά και ταυτόχρονα φτιάχνουν και τις ταυτότητες. Βάζουν στις ταυτότητες ένα τσιπάκι, το οποίο τσιπάκι θα έχει τη δυνατότητα συλλογής 200.000 πληροφοριών στις οποίες δεν θα έχει πρόσβαση αυτός που το φέρει, δηλαδή, εσείς δεν θα ξέρετε τι γράφει αυτό το τσιπάκι, ούτε θα μπορείτε να ελέγξετε τι έχει γραφεί πάνω, αλλά θα έχουν πρόσβαση οι αρχές. Και αν ο ομιλών, ο οποίος είναι εκφύσιος έτσι λίγο, αντι, αντιδραστικό στοιχείο, δεν τους κάνει, μπορεί, ας πούμε, στο τσιπάκι να γράψουν αυτό είναι συνεργάτης με τρομοκράτες και εγώ να πάω ένα ταξίδι και να με συλλάβουν για τρομοκράτη στα σύνορα ενός κράτους, ξέρω εγώ. Αφού δεν θα έχω πρόσβαση, εγώ θα δείξω την ταυτότητα την ηλεκτρονική, το τσιπάκι, το ηλεκτρονικό φακέλωμα και θα με βάλουν. Έχει και άλλους κινδύνους. Σας τους έχουμε πει από αυτή την εκπομπή. Βέβαια, κανείς δεν μιλάει σήμερα για τις ταυτότητε. Όχι, 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 κανείς. Εδώ έμαθα ότι κάποιοι σύλλογοι, σαν και αυτούς που είχαν διοργανώσει τα συλλαγητήρια στη Μακεδονία, ξέρετε, που δεν του είχαν υπολογίσει, και κάποιοι άλλοι σύλλογοι ιερέων από την Κρήτη και από την Ελλάδα παραρτήματα. Ίσως και οι Μητροπολίτες θα βγάλουν αυτή τη φορά εγκυκλίους. Ξεσηκώνονται και λένε ότι θα κάνουν τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου. Ετοιμάζουν λέει μεγάλη διαδήλωση με τη συνεργασία πολλών πολλών φορέων όπως το Ινστιτούτο Καταναλωτών από ό,τι μαθαίνουμε ετοιμάζουν μεγάλη διαδήλωση και σύλλογοι φορέων πρώτη φορά τοπικοί σύλλογοι από όλη, από, όλη την Ελλάδα. Έχουν αρχίσει και ενδιαφέρονται και ξεσηκώνονται. Και θα οργανώσουν, λέει, συλλαλητήριο για το περιουσιολόγιο και τις ταυτότητες. Θα είναι η πρώτη αντίδραση. Φανταστείτε να μαζευτούν 100.000, 200.000 άνθρωποι. Δεν λέω παραπάνω. Στο Σύνταγμα. Και να φροντοφωνάξουν μέχρι σε εδώ τι θα γίνει. Γιατί ο φόβο κυριαρχεί στους παράνομους εθνομιδινιστές Και όταν δουν αντιδράσει τέτοιου είδου, βέβαια δεν κόπτονται στην αρχή γιατί, γιατί είναι πολλέ οι μίζες και πολλέ οι στηρίξει που δέχονται από το εξωτερικό. Δεν κόπτονται, αλλά ενοχλούνται. Ξέρετε, όποιο σήμερα έχει ελληνική ή την ελληνική σημαία στο σπίτι του, για να μην πω και την σημαία τη αυτοκρατορία μα, ταυτόχρονα γίνεται γραφικό, όχι μόνο γραφικό, αλλά και φασίστε. Ενώ οι ίδιοι είναι φασίστε μέσα από το περιουσιολόγιο που εφαρμόζουν και τον... τις... των, νέων ταυτοτήτων, κατηγορούν του άλλου. Αλλά δεν είναι φασίστες, Αυτά είναι φασιστοειδή αντικείμενα. Τι που φασίστε είναι, χειρότεροι είναι. Σταλινιστέ. Χειρότεροι. Αυτοί, ξέρετε, έχουν μέσα στο αίμα του τα γκούλακ του Στάλιν σου λέει ο Στάλιν ήταν πρότυπο και τότε ο Στάλιν ο καημένος τα έκανε για να ευχαριστήσει το Ρότσιλ που του λέει δεν έχω του λέει, λόμπι στην Αμερική Εβραϊκό δεν μου κάνεις κάτι να στείλεις μα δεν ξεσηκώνονται λέει βρε δύο ξέτους από εκεί με το ζόρι ξεσήκωσέ τους φτιάξε καμιά τέτοια εκεί και, και κρέμασέ τους έτσι του έλεγε ο Ρότσιλ αυτόν υπάκουε σε αυτόν έδωσε τα πετρέλαια του Καυκάσου ο Στάλιν ο κομμουνιστής αυτός έδωσε τα πετρέλαια του Καυκάσου σε εταιρείε των Ρότσιλτ. Πρώτε εταιρείε που ανέλαβαν τότε. Και του είπε ο Ρότσιλτ, τώρα είναι και η Αμερική. Πρέπει να πάρουμε και την Αμερική. Τι θα κάνουμε. Η Αμερική είναι τώρα η δύναμη. Πρέπει να ενισχύσουμε. Έχει πολύ δυναμισμό. Πρέπει να την πάρουμε στα χέρια μα. Μην μα μας ξεφύγει. Και για να την πάρουμε πρέπει να έχω και ένα εβραϊκό λόμπι, να έχω μια, ένα στήριγμα, μια βάση. Μα δεν φεύγουν, του λέγει ο Στάλιν. Είναι εγκαταστημένοι, είναι ευχαριστημένοι από τη Ρωσία, έχουν τις περιουσίες τους, έχουν τα σπίτια τους. Βρε δίωξέ τους, κυνήγησέ τους από εκεί, πήγαινε τους στα Γκούλεκ, σκότωσε και μερικούς και βάλε μερικά και φόρτωσε μερικά, καρα, μερικές καραβιές να τους υποδεχτούμε εμείς. Και είχαν φτιάξει και συλλόγους, όπως γράφει ο φίλος μας ο Ηλίας ο Καλλιόρας. Είχαν φτιάξει, φτιάξει, λέει και συλλόγους, δεν τα γράφει. Ο Ηλίας τα πήρε από Εβραίο που τους αποκάλυψε, Εβραίος ένα φάραγκ, φάραν, του αποκάλυψε στην Αμερική και του έβγαλε στη φόρα. Είχαν φτιάξει και συλλόγου τότε, μιλάμε για αρχέ δεκαετίε του προηγούμενου αιώνα, επί Στάλιν, τότε με τα Γκούλακ. Είχαν φτιάξει και συλλόγου υποδοχή των Εβραίων που θα έρθουν από τη Ρωσία και του άλλαζαν και τα ονόματα, να μην φαίνονται έτσι ρωσικά τα ονόματα, να τα κάνανε λίγο αμερικανικά για να χαθούν μέσα στο χώρο. Αυτά κάνουν και σήμερα όλοι αυτοί οι σιωνιστές όχι μόνο έχουν στραφεί εναντίον του εβραϊκού λαού πολλές φορές. Αυτοί οι σιωνιστές είναι οι ναζιστές, είναι το ίδιο. Και πολλοί Εβραίοι, οι Ορθόδοξοι Εβραίοι τους πολεμούν όπως τους πολεμούμε και εμείς. Τους κυνηγούν γιατί ξέρουν την παρανομία που κάνουν. Ο εβραϊκός λαός είναι ένας φιλήσυχος λαός τον οποίο κατηγορούν πολύ γιατί, κατηγορούν γιατί αυτή η κάστα των σιωνιστών τον έχει, του έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Και όπως λένε ο Πάικ έλεγε ότι οι Εβραίοι λέει, που έχουν πάει στο Ισραήλ που τους πήγαν τεχνικά τους πήγαν μέσω του Χίτλερ όπως τότε με τον Στάλιν. Θυμόσαστε ότι ο Στάλιν με τον Χίτλερ ήταν συνεργάτες το πρώτο διάστημα και τα χαλάσανε στη μοιρασιά της Πολωνίας. Δεν τα χαλάσαν στη μοιρασιά. Σχέδιο ήταν να τον αφήσουν μόνο το Χίτλερ. Σχέδιο ήταν τότε. Τέλος πάντων, αυτά είναι η ιστορία που όποιος θέλει να και ενδιαφέρεται να τα μάθει, αρκεί να ψάξει. Φέρνουν λοιπόν τις ταυτότητες για να μας βάλουν το Άμκαμαν, την ομάδα αίματος, τα ασφαλιστήρια, τι πληρώνουμε στις ασφαλιστικές εταιρείες, ε, Είμα είμαστε σωστοί, να έχουμε μέσα και αν, είμαστε, αν παίρνουμε συντάξει πάνω από τα 80, ξέρω εγώ, είμαστε πάνω από 80, μας ρίχνουν και κανένα εγκεφαλικό μέσω του, από το τσιπάκι που θα έχουν, το οποίο μπορεί με ηλεκτρομαγνητισμό να ενεργοποιείται και να παθαίνει ο άνθρωπος 80 χρονών είναι, να παθαίνει ένα έφραγμα, ένα εγκεφαλικό, θα λέει Ω". ο άνθρωπος ο μεγάλος είναι, έφτασε μια ηλικία, έφυγε και το κράτος θα απαλλάσσεται από τη σύνταξή του. Και δεν θα έχει και ενοχές, γιατί δεν θα φανούν ποτέ οι ενοχές. Θα είναι ηλεκτρονικά ίχνη τα οποία μόνο οι ειδικοί τα ψάχνουν και τα βρίσκουν. Και αν θα τα βρίσκουν. Γιατί το σύστημα όλο, αυτό το που πάνε να φτιάξουν το μεγάλο αδελφό, θα ελέγχεται από ειδικού ανθρώπους, οι οποίοι θα είναι πιστά μέλη στο Βελζεβούλ και στο Σατανά. Σε αυτόν θα δίνουν λόγο και αυτός θα τα χειρίζεται. Γιατί ξέρετε αυτός θέλει να πιάσει μέσω των ταυτοτήτων να έχει δικαίωμα ζωής και θανάτου στον άνθρωπο. Το οποίο αυτό μέχρι σήμερα το έχει ο Θεός. Και επειδή ο διάβολος δεν μπορεί να το αποκτήσει θέλει μέσω τεχνολογίες. Για να δούμε θα προκάνουν γιατί ο Άγιος Παΐσιος λέει ότι δεν θα προκάνουν να το κάνουν. Βέβαια πολλοί Έλληνες θα την πατήσουν και θα πάρουν γιατί δεν ξέρουν, σου λέει, τεχνολογία είναι. Αδιάφοροι είναι οι Έλληνες σήμερα. Αδιάφοροι. Έχουν πλήρη άγνοια το για το μόνο που ξέρουν είναι αυτά τα τηλεσκουπίδια που τους βάζουν να παρακολουθούν. Με τις γυμνές εκεί που δείχνουν τα μπούτια τους και τους κόλους τους. Με συγχωρείτε που μιλάω έτσι. Και με τα άλλα εκεί, τα ταλέντα που βγάλουν και ο άλλος δείχνει τη μαγεία που έχει μάθει και το πόσο κουνιστό, πόσο κουνιέται καλά. Αυτά που μας βγάζουν. Και τα τραγούδια. Κάποτε οι Έλληνες έκαναν εξαγωγή στον πολιτισμό τους, τη γλώσσα τους, το στοχασμό τους. Και με αυτή την εξαγωγή που έκαναν στη ρίχνη όλοι οι οικουμένοι δημιούργησαν αξίες. Και πάνω στις αξίες δημιουργήθηκαν ολόκληρα φιλοσοφικά συστήματα θεωρίε, ολόκληρε βιομηχανίε πάνω στι αξίε που στοχάστηκαν οι Έλληνε. Σήμερα οι Έλληνε έχουμε χαζέψει από όλα αυτά τα τηλεοπτικά σόου τα οποία και τι τηλεοράσει τα οποία μα κατευθύνουν σε κατά τρόπο τέτοιο που να μα κάνουν μάζε, άμορφες μάζες Καλοί μου χριστιανοί, άμορφε μάζες Όπω έλεγε ο Μακαριστό ο Χριστόδουλο, μα κάνουν λέει πυλό. Και ο πυλός όπως τον ζυμώνει ο καθένας στα χέρια του έτσι παίρνει αυτή το, αυτό το σχήμα λάσπη αυτό μας κάνουν αυτοί μας κάνουν κοιμά έλεγε χαρακτηριστικά και μετά θα μας κάνουν και κοιμαδόπιτες και θα μας σερβίρουν στα τραπέζια τους στα πολυτελέστατα λοιπόν μην τους αφήσουμε καλοί μου Έλληνες 2019 Ιανουάριος ακούστε μια φωνή διαμαρτυρίας. Μη τους αφήσουμε τους αλήτες αυτούς. Να μας πάρουν τη ζωή, να μας πάρουν το Χριστό από την ψυχή μας, μέσα με όλα αυτά που κάνουν. Καιρός να ξεσηκωθείτε. Κοιτάξτε, οργανώνται, σας είπα, συλλαλητήριο. Θυμόσαστε τι είχε γίνει όταν είχε κερδίσει η εθνική, το ευρωπαϊκό κύπελο. Είχε χαρεί ο ελληνικός λαός. τέτοια χαρά να ξεσηκωθούμε όλοι στα χωριά μας, στις πόλεις μας, στις κομοπόλεις, στα νησιά μας, στα βουνά μας και να βροντοφωνάξουμε βοήθεια από το Θεό γιατί μας πνίγουν. Και αυτή η βοήθεια θα μας δώσει ένα κύπελο, το κύπελο του ουρανού και τότε θα αλλάξουν όλα. Καλή μου χριστιανοί, το 2019 θα είναι δύσκολο έτος, δεν θα είναι εύκολο έτος. Και γι' αυτό πρέπει να πιάσουμε το Χριστό από το ποδάρι Και να πορευτούμε με Αυτόν Και εκκλησιαστικά θα είναι δύσκολο Αυτό θα είναι Αντικείμενο άλλης εκπομπής Γιατί είδαμε εκεί ο Βαρθολομέος τι έκανε Με το σχισματικό Θα αναλύσει λίτουργου Λέει και του έδωσε και το ντόμο αυτοκεφαλίας Δεν βλέπει που του έπεσαν τα γένια Του καημένου Και είναι ένα μήνυμα ότι του έστειλε το πρώτο προσκλητήριο ο Θεός. Αλλά βλέπει ακόμη με τα κοσμικά του μάτια. Κοιτάει και αυτός προς τις τσέπες και όχι προς τον ουρανό. Στο πώς θα αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του σκλαβωμένου, του δίθεν σκλαβωμένου πατριαρχείου. Θα τα πούμε όμως αυτά σε άλλη εκπομπή. Να είστε όλοι καλά, μη φοβόσαστε τίποτε να είσαστε έτοιμοι να ξεσηκωθείτε. Θα είναι πολλοί φορεί που θα σιγοντάρουν και θα στηρίξουν αυτή την, αυτό το συλλαγητήριο το οποίο θα γεμίσει όλη η Αθήνα και όχι μόνο η Αθήνα και τα προάστια της Αθήνας να ξεσηκωθούν όλοι για να δώσουμε ένα μήνυμα σε αυτούς τους εθνομιδενιστές ότι ως εδώ δεν πάει άλλο, δεν πάει άλλο, είμαστε στον πάτο. Καιρό να σηκώσουμε λοιπόν τα μάτια. Το εύχομαι από όλη, με όλη μου την καρδιά, μαζί με τις ευλογίες που εύχομαι να σας δώσει ο Τριαδικός Θεός στα σπιτικά σας. Χαίρετε. Για ποιον χτυπάει καμπάνα. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής.